Ασφικτική είναι η κατάσταση για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εγκαταστήσουν τερματικά POS, καθώς οι τράπεζες κλείνουν την πόρτα σε επαγγελματίες με οφειλές και επιβάλλουν υπέρογκες χρεώσεις και επαχθείς όρους. Αυτό τόνισε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Σε άλλες περιπτώσεις, για την απόκτηση των POS, οι τράπεζες απαιτούν ο συναλλασσόμενος να έχει ορισμένο τζίρο, ενώ στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, οι τράπεζες προβαίνουν σε πολύ μεγάλες χρεώσεις, ανασυναλλαγή και αναμήνα. Η κυβέρνησή σας στέκεται αδύναμη μπροστά στις αφαιρεσίες των τραπεζών, ακόμα και για τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. Είναι γεγονός ότι μιλάμε για χρεώσεις σε καθημερινές συναλλαγές που παλιά δεν είχαν κανένα κόστος. Απαντώντας την ερώτηση, ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης έκανε λόγο για 5 μεγάλες εταιρείες και μικρότερες, στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι επαγγελματίες, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως δεν θα δοθεί νέα παράταση. Το αν κάποιες εταιρείες ζητάνε παραπάνω χρόνια συμβόλαια ή όχι, αυτό δεν απαγορεύεται από την αρχή του ανταγωνισμού. Υπάρχουν αρκετές επιλογές, είναι 4-5 οι μεγάλες εταιρείες, 5 οι μεγάλες εταιρείες και περίπου 18-20 συνολικά οι εταιρείες που υπάρχουν στην αγορά. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου. Είναι λοιπόν αρκετές οι εταιρείες αυτή τη στιγμή και υπάρχουν οι δυνατότητες σε κάποιον να απευθυνθεί σε αυτές, ώστε εάν οι όροι, οι εμπορικοί, οι οποίοι παρέχονται δεν αρέσουν, προφανώς να κάνει την επιλογή του σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν αυτούς τους όρους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τη συγκεκριμένη πολιτική των τραπεζών, η οποία μας λέει ότι θα συνεχιστεί έτσι, χωρίς ουσιαστική οριοθέτηση, θα ανθίσει το φαινόμενο της αποφυγής χρήσης των τερματικών. Ήδη και δυστυχώς είναι φυσικό επακόλουθο, παρατηρούνται φαινόμενα με μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν καθημερινά σε οικονομικά είδη να αποτρέψουν τον πελάτη να τα πληρώσει μέσω κάρτας. Με φόντο την ανησυχία του επιχειρηματικού κλάδου, η βουλευτής Ηρακλείου έκανε λόγο για καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών σε βάρος των επαγγελματιών. Οι τράπεζες δυναμητίζουν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της οικονομίας και τη δυναμητίζουν αφαιρετώντας. Να μου επιτρέψετε όμως να κλείσω λέγοντας ότι η αυθαιρεσία γεννιέται εκεί που ο νόμος δίνει το περιθώριο της αυθαιρεσίας. Όλα αυτά τα συστήματα έχουν κόστη και κάποιος πρέπει να τα πληρώσει, επισήμανε ο Υφυπουργός, λέγοντας πως ο ανταγωνισμός θα ρυθμίσει και το τοπίο των χρεώσεων των τραπεζών για τις συναλλαγές. Δεν πρέπει να λαϊκίζουμε. Όλα αυτά τα συστήματα έχουν κόστη. Κάποιος πρέπει να τα πληρώσει, είναι προφανές. Το κόστος ίσπραξης είναι ένα κόστος συντήρησης όλων αυτών των συστημάτων, είναι κόστος αποζημίωσης σε περιπτώσεις απάτης, είναι το κόστος των λαθών το οποίο γίνεται και κάποιοι το επομίζονται.